Πάρα πολύ ευγενής, έτσι, η οποία έχει πολύ δυναμικές απόψεις. Από τα καλύτερα στελέχη. Από τα καλύτερα στελέχη. Αντιπολίτευση. Γραμματείας. Και είναι χαρά μας και τιμή μας που την έχουμε εδώ. Πρώην Υπουργός. Λοιπόν, τι κάνετε, κύριε Γεροβασίλη. Σας ευχαριστώ. Καλώς μας ήρθατε. Θα έρχομαι συνεχώς σε εσάς με τόσο καλά λόγια. Τα πιστεύουμε. Χαρά μας που είστε εδώ. Γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Πρώην Υπουργός. Σωστά. Ένα πρόσωπο πολύ κοντά στον Αλέξη Τσίπρα και γι' αυτό και η πρώτη ερώτηση απευθείας και αμέσως. Απόψε 7.30 ώρα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα μιλήσει εδώ στο Βελίδιο. Έχει ένα ενδιαφέρον περίπου να μας πείτε αν αυτό που θα ακούσουμε θα είναι ετεροκαθοριζόμενο σε σχέση με αυτά που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή κάτι που θα αποτελεί από μόνο του ένα πιστικό σχέδιο για την κοινωνία. Νομίζω, κύριε Μανιάτη, ότι η επιλογή είναι να πει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας το πρόγραμμα της επόμενης προοδευτικής διακυβέρνησης της χώρας. Δεν είναι θέμα αντιδιαστολών, τόση στήριξη εσύ, εμείς τόση στήριξη. Ναι. Δεν θα μπούμε σε τέτοια λογική, διότι δεν είναι αναγκαίο αυτό σήμερα για τον ελληνικό λαό. Αναγκαίο είναι να ακούσει ότι υπάρχει ένας άλλος τρόπος που μπορεί σε αυτή την δύσκολη, την πολυπαραγοντική κρίση στην οποία περνάμε και η οποία θα διαρκέσει, όπως ξέρουμε, αρκετά. Ήδη μιλάμε για τον επόμενο χειμώνα και η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η παγκοσμιότητα, αλλά μιλάμε και για επόμενα αρκετά χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται μία αλλαγή στον τρόπο διακυβέρνησης, αλλαγή στο παραγωγικό μοντέλο της χώρας, αλλαγή στον τρόπο των παρεμβάσεων, προκειμένου να στηριχθεί η κοινωνία, να στηριχθεί η παραγωγή, να στηριχθούν επιχειρήσεις, να στηριχθούν τα νοικοκυριά. Θα είναι συγκεκριμένη. Ναι, Ελένη Στεργίου. Μάλλον είχαμε την ίδια σκέψη. Σας έβαλα τίτλους προς το παρόν. Είναι η παρουσίαση δηλαδή κάποιου συγκεκριμένου οικονομικού προγράμματος, κοστολογημένου. Ναι, βεβαίως. Θα το πούμε πάλι κάποιο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, 2, 3. Στη Θεσσαλονίκη είμαστε έτσι κι αλλιώς, αλλά άρα Θεσσαλονίκης με έναν τρόπο θα είναι. Κυβερνητικό πρόγραμμα θα το πείτε. Κυβερνητικό πρόγραμμα με προτινόμενες και άμεσες παρεμβάσεις. Ναι. Που υπάρχει ανάγκη στη ρήξη κοινωνίας των επιχειρήσεων αυτή τη στιγμή, αλλά κυρίως με διαρθρωτικές παρεμβάσεις, οι οποίες θα μπορούν να δίνουν μία διέξοδο και μέσω μακροπρόθεσμα. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή που θεωρείτε ότι πρέπει να επικεντρωθείτε? Θεωρείτε, για παράδειγμα, ότι υπάρχουν τα θεσμικά ζητήματα όπως αυτά των παρακολουθήσεων σημαντικότερα, ή συντάσσετε κι εσείς ότι το ενεργειακό, η ακρίβεια είναι αυτό το οποίο πρέπει να σκύψετε περισσότερο? Τα ζητήματα των παρακρατικών μεθόδων, όπως υποκλοπών, παρακολουθήσεις κλπ., διατρέχουν το ύφος διακυβέρνησης και ακουμπούν παντού. Όπως και τα χθεσινά επεισόδια στη Θεσσαλονίκη. Διατρέχουν. Στο τέλειο. Βεβαίως. Ναι, μέχρι τις 2 το πρωί, ναι. Ξέρετε, δεν είναι η ώρα που έχει σημασία. Όση σημασία έχει ότι έγινε. Έχει ξεκινήσει από το πρωί για αυτό. Ότι έγινε απρόκλητη επίθεση σε 5.000 φοιτητές σε μια συναυλία. Μάλιστα. Και το κλείνω αυτό. Αλλά πραγματικά, ξέρετε, επειδή υπήρξα και προστασία του πολίτη, γι' αυτό σας το λέω με έμφαση αυτή τη στιγμή. Σήμερα εκπαιδεύονται νέοι άνθρωποι, Έλληνες αστυνομικοί, ως δολοφονικές μηχανές. Κρατήστε το, θα το συζητήσουμε μια άλλη φορά. Αυτό είναι αιχμηρό που λέτε. Θα το συζητήσουμε μια άλλη φορά, όποτε θέλετε δηλαδή. Αλλά για να επιστρέψω στο θέμα και να μην διαφύγω. Κοιτάξτε, με ρωτήσατε αν υπάρχει... Υποκλοπές ή ενέργεια. Η ενέργεια, ακρίβεια. Αυτή τη στιγμή... υπάρχουν τα θέματα που καίνε την ελληνική κοινωνία, που είναι η ενέργεια και η ακρίβεια. Που έρχεται και βεβαίως είναι συνυφασμένη και με την αύξηση των τιμών της ενέργειας. Και αυτό δημιουργεί το μεγάλη ασφυξία στην κοινωνία. Αυτό είναι το πρόταγμα. Ενέργεια, ακρίβεια, σούπερ μάρκετ. Και βεβαίως όλα τα άλλα δίνουν αυτή την πολιτική. Δεν ξεκόβουμε, δεν αποκόπτουμε κάτι. Προφανώς και θα μιλήσουμε και για τους θεσμούς, για τη δημοκρατία. Γι' αυτό που εμείς σήμερα λέμε, ας πούμε, ότι η δημοκρατία μας συρρυκνώνεται. Προφανώς, αλλά μιας και μιλάμε για κυβερνητικό πρόγραμμα, προφανώς θα περιέχει
στο μέτρα εστιασμένα στο κομμάτι της ενέργειας και της ακρίβειας. Άρα στα προβλήματα, τα μείζωνα προβλήματα, ναι, με ιεράρχηση. Βασικό κομμάτι από ό,τι ακούγεται θα είναι και η στέγη. Θα είναι η ιστορία των νέων. Βεβαίως. Θα είναι η ιστορία του δημογραφικού, όπως προανήγγειλε ο Αλέξης Τσίπρας και στο φεστιβάλ Sputnik φέτος. Ναι. Η ερώτηση είναι η εξής. Επειδή αυτό το έχει ανοίξει το ζήτημα και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ναι. Και το άνοιξε και η Νέα Δημοκρατία. Και με συγκροτημένο τρόπο. Βεβαίως και η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση δηλαδή για την ακρίβεια. Θα μπορούσε να βρεθεί ένα πεδίο σύγκλησης των πολιτικών δυνάμεων πάνω στο δημογραφικό και στο ζήτημα της στέγης. Εσείς θα δίνατε έτσι ένα χώρο σύγκλησης και συνένεσης? Να σας πω, κύριε Μανιάτη, πιστεύω ότι, επειδή πιστεύω στις συγκλήσεις και πιστεύω γι' αυτό σας ρωτώ, όσο περνάει ο καιρός και όσο βαθαίνει η κρίση, και μάλιστα όπως το συμφωνήσαμε ότι θα κρατήσει και πολύ, προφανώς και χρειάζονται συγκλήσεις. Έχει μια σημασία όμως ότι θα πρέπει αυτοί που αποφασίζουμε να συγκλίνουμε, πρέπει να στοχεύουμε τον ίδιο στόχο. Τι θέλουμε να εξυπηρετήσουμε, θα δηλαδή. Θα ικανοποιήσουμε τους πολίτες, ότι όλοι οι πολιτικοί. Θεωρώ ότι εκ πρώτης όλοι είστε καλοπροαίρετοι. Ξέρετε, διαφωνείτε? Δεν ξέρω αν είμαι καλοπροαίρετη. Ξέρω ότι έχω ξεκάθαρα μερικά πράγματα μέσα μου. Δηλαδή, με την συντηρητική παράταξη, δεν μας χωρίζουν πολιτικές αν θα κάναμε λίγο έτσι ή λίγο αλλιώς. Είναι και ιδεολογικά είμαστε πολύ διαφορετικοί. Είστε, γιατί για τον κύριο Κουτσούμπα αυτός μας είπε ότι είσαστε το ίδιο. Εντάξει, ο κύριος Κουτσούμπα έχει μια διαφορετική άποψη, με την έννοια ότι αν δεν καταληθεί ο καπιταλισμός, προφανώς δεν μπορεί να συμβεί κάτι διαφορετικό. Ναι. Εμείς έχουμε μια διαφορετική αντίληψη, η οποία λέει είμαστε μέσα στον καπιταλισμό, το παλεύουμε και βελτιώνουμε κατά το δυνατόν. Μάλιστα. Και δουλεύουμε υπέρ των πολλών. Ξέρετε ότι έχουν δοθεί πολλά χρήματα για στήριξη και αντιμετώπιση της κρίσης κλπ. Έχουν δοθεί χρήματα. Εγώ στα αλήθεια δεν έχω καταλάβει που πήγαν. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει εσείς. Πού έχουν πάει αυτά τα τόσα εκατομμύρια? Τι έχει στηριχθεί εδώ? Ή μήπως κάθε φορά δίνονται εκατομμύρια αλλά μπαίνουν μέσα σε ένα πηγάδι χωρίς πάτο με την έννοια ότι υπερφορολογίζει, διότι έχουμε υπερφορολόγηση πώς? Μέσω του, έχουν στηριχθεί μέσω όμως, του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ. Έχει διατυπωθεί ότι έχουν τα κέρδη, τα παραπάνω από το φόρο στο κράτος. Έχουν αυξηθεί. Έχουν πάει περίπου 4,5 δις από το ένα φόρο και 1,5 από το άλλο, δηλαδή 6 δις. Αλλά αυξάνονται από αυτά τα παίρνει, λοιπόν. Όχι, αυξάνονται λόγω το ότι έχουν αυξηθεί. Είναι ποσοστή η φόρη αυτή. Εφόσον ανεβαίνουν οι τιμές, ανεβαίνει και ο φόρος. Έτσι γίνεται. Και γι' αυτό υπάρχουν αυτή η υπερφορολόγηση τελικά. Παρόλο που φαίνεται ότι σε δείκτες η κυβέρνηση μειώνει δείκτες φορολόγησης, όντως. Ναι, γιατί είναι απλή κατανάλωση αυτή. Όμως, από την άλλη μεριά, υπερφορολογεί τους πολίτες μέσω αυτής της φορολογίας. Εστηρίχθηκαν όμως επιχείρησης λοιπόν, στην πανδημία. Εδώ λοιπόν έρχονται, λοιπόν, παίρνει αυτά τα χρήματα μετά το κράτος, από τον πολίτη δηλαδή. Αλλά τα επιστρέφει. Τα παίρνει και μετά επιστρέφοντας. Ναι. Δίνει πρώτα τα υπερκέρδη των εταιρεών που συζητούσατε πριν με τον κύριο Φαραντούρη. Δηλαδή, μιλάω για το πηγάδι χωρίς πάτο. Εννοείται ότι καταλήγουν σε λογική, χέρια λίγων. Εννοείται ότι καταλήγουν σε χέρια λίγων. Προφανώς. Προφανώς. Και τελικά ο πολίτης έρχεται και πληρώνει ο ίδιος για να υπερκερδίσουν οι εταιρείες ενέργειας. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό πρέπει να σπάσει διαρθρωτικά. Άρα, για μια τέτοια πρόταση θα μιλήσει απόψε ο Αλέξης Τσίπρας. Μάλιστα. Άρα θα αναφερθεί πάρα πολύ ακόμα και στην κατάσταση της εταιρικής υπερκερδοφορίας των συγκεκριμένων τομέων. Βεβαίως. Okay. Και με ποιο τρόπο μπορεί να σπάσει αυτό και τι σημαίνει αυτό που συμβαίνει σήμερα για τους πολίτες. Επίσης, να σας πω, επειδή εγώ είμαι και βουλευτής περιφέρειας και ζω πολύ κοντά στον πρωτογενή τομέα στη χώρα μας. Το πρόβλημα είναι δραματικό. Δραματικό. Το επιβεβαιώνω. Ειδικά στην κτηνοτροφία. Με ό,τι συνεπάγει. Στην κτηνοτροφία. Κτηνοτροφία, πτηνοτροφία. Βέβαια. Και γεωργία. Και βεβαίως με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τις, για τις μεταποιητικές εταιρείες κλπ. Που αυτός είναι ένας τομέας στον οποίο η χώρα μας θα έπρεπε να επενδύει. Και με δεδομένη και την κρίση πόλεμου στην Ουκρανία κλπ. Και την ενδεχόμενη επισιτιστική. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει για τη χώρα μας αυτό. Άρα θα δοθεί προτεραιότητα, δηλαδή υπάρχουν προτεραιότητες. Ή λέμε θα μειώσουμε τον ειδικό φόρο στο πετρέλαιο, θα ενισχύσουμε τους παραγωγούς να μπορέσουν να βγάλουν τη χρονιά,
να μπορέσουν να ταΐσουν τα ζώα τους. Σας τα λένε αυτά, στην Άρτα και ευρύτερα σας τα λένε οι άνθρωποι. Έχουν γίνει... Ξέρετε ότι μόλις φύγεις από το κέντρο της πόλης, της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και των αστικών κέντρων, αυτή είναι η ζωή στη χώρα μας. Αυτή είναι ο τουρισμός. Μάλιστα. Σε άλλες περιοχές με τη μορφή του μικρές μονάδες, εναλλακτικός κτλ. Όπως στην Ήπειρο, στην περιοχή τη δική μου, σε άλλες. Υπάρχει βέβαια η αλήθεια, είναι μια πραγματικότητα την οποία επικαλείται η κυβέρνηση, αλλά το οποίο βασίζεται σε αντικειμενικούς αριθμούς. Η χώρα καταγράφει πολύ υψηλού ρυθμούς ανάπτυξης, όχι μόνο πέρσι, που ας πούμε ότι ήταν η αντίδραση μετά την πανδημία, αλλά και φέτος, που είναι δεύτερη χρονιά. 7-8%. Και όλα αυτά, επίσης, βλέπουμε μια υποχώρηση της ανεργίας, σημαντικότερη υποχώρηση της ανεργίας, και βλέπουμε και μια πραγματική υποχώρηση της ανεργίας, δεδομένου ότι σε πολλούς κλάδους δεν βρίσκουν εργαζόμενους. Περάσαν από εδώ πολλοί επιχειρηματίες, μας είπαν δεν βρίσκουν το κατάλληλο εργατικό δυναμικό, δεν βρίσκουν εργατικό δυναμικό, ήταν ειδίκευτο, μας είπαν σε ξενοδοχεία. Ναι, αν συζητήσουμε το γιατί και κάτω από το πρόβλημα. Ας πούμε, δεν βρίσκω προσωπικό. Ως τίτλο το δέχομαι και συμφωνώ και εγώ, το έχω ακούσει και εγώ. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει παρακάτω. Ο νέος άνθρωπος που θα πάει για 400 ευρώ είναι εργασία. Δηλαδή, προτιμάει να κάνει κάτι άλλο από το να πάει με 400 ευρώ και να δουλέψει σε συνθήκες γαλέρας. Δηλαδή, να μιλήσουμε και για την ουσία του θέματος. Τι θέσεις εργασίας είναι αυτές, μειώθηκε η ανεργία. Επίσης, να σας πω ότι αυτό το οποίο ψάχνουν και ο τουρισμός και ο πρωτογενής, που είναι εργατικά χέρια και τα οποία, αν δεν συνειδητοποιήσουμε ότι με μια ορθολογική, μεταναστευτική πολιτική, όπως κάνουν και οι χώρες της Ευρώπης, όπως έκανε προεξάχουσα τη Γερμανία, η οποία το έκανε πρώτη για να λύσει τέτοια ζητήματα. Έρχεται εποχή συγκομιδής, ας πούμε, καλλιεργειών. Δεν βρίσκανε, υπάρχουν... διαχρονικά τελευταία χρόνια. Ναι, διότι αντιλαμβάνεστε ότι αυτό κάποτε πρέπει να λυθεί και να λυθεί με έναν τρόπο ο οποίος να οριοθετεί τα πράγματα, βεβαίως. Διαβάζω μια φράση σας. Ουδής ανέλεκτος στις δημοκρατίες. Και προφανώς δεν συμφωνείτε. Συμφωνώ απόλυτα. Βεβαίως. αλλά φτάνει αυτό να ισχύει σε όλους τους καιρούς. Και στους καιρούς που ελέγχεται κάποιος από το δικό σας κόμμα. Λέω. Να συμφωνήσω. Να μην το θυμόμαστε μόνο όταν πρέπει να ελεγχθεί κάποιος από άλλο κόμμα. Να αυτό. Συμφωνήσω απολύτως. Έτσι, συμφωνώ, χαίρομαι. Ότι αυτό δεν μπορεί να έχει όπως μας βολεύει. Και ότι αυτό πρέπει να είναι κανόνες στους οποίους να υπηρετούμε όλοι ανεξαρτήτως. Εδώ λοιπόν, κοιτάξτε. Αυτή η διατύπωση δική μου είναι με αφορμή τις δηλώσεις του κυρίου Κοντολέοντα κλπ. Ότι εγώ δεν απαντώ σε κανέναν. Δεν ελέγχομαι. Έτσι, κοιτάξτε, αυτό από μόνο του είναι θεσμική εκτροπή, ξέρετε. Από μόνο του. Διότι ο διοικητής της ΕΕΠ έρχεται για να υπηρετήσει τη λαϊκή κυριαρχία βάσει του συντάγματος, από την οποία και αντλεί την εξουσία. Αυτή η υπηρεσία, υπηρεσία των μυστικές υπηρεσίες. Μισό λεπτό όμως. Έχετε υπηρετήσει την εθνική ασφάλεια. Βεβαίως, γι' αυτό το λέω. Βεβαίως. Κάποια πράγματα δεν μένουν και δεν πρέπει να μένουν κρυφά. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Ωστόσο, θεσμικά τι λέει ο κανονισμός της Βουλής, του Σύνταγμά μας κλπ. Ότι όλοι οι θεσμοί λογοδοτούν. Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών λογοδοτεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Αυτός λογοδοτεί εκεί. Μήπως πρέπει να δούμε συνολικά αυτό το θεσμό, πώς λειτουργεί. Το γεγονός, για παράδειγμα, ότι μπορεί ένα πρόσωπο, το οποίο δεν ελέγχεται από κανέναν, ένας εισαγγελέας, μη εισαγγελέας, να δίνει εντολή για οποιονδήποτε και δεν τον ελέγχει κανείς από πάνω. Και λέμε δικαιοσύνη. Θα συμφωνήσω μαζί σας, γιατί ανοίγουν πολλά μαύρα κουτιά εκεί και δεν μπορείς να το δεις τελικά. Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι χρειάζονται θεσμικές παρεμβάσεις και στον τρόπο λειτουργίας. Αλλά από το δεν λογοδοτώ. Ναι. Υπάρχει απόσταση σε αυτό που συζητάμε. Λογοδοτεί, ο Πρωθυπουργός της χώρας λογοδοτεί. Ναι. Οι υπουργοί λογοδοτούν, οι βουλευτές λογοδοτούν, όλοι λογοδοτούν, σωστό. Όπως και ο διοικητής της ΕΕΠ. Με έναν τρόπο απόρριτο, ναι. Χωρίς να αποκαλυφθούν κάποιοι, όπως γίνεται, ας πούμε, στην Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων της Βουλής, του Υπουργείου Άμυνας, του Εξωτερικών, που συχνά έχουμε μυστικές συνεδριάσεις με απόρριτο και δεν διαρρέει ποτέ τίποτε. Αυτό μου αρέσει. Θέλω να μας διευκρινίσετε και το άλλο που είπατε για την αστυνομία νωρίτερα. Ότι μας είπατε, και μάλιστα χρησιμοποιήσατε με αρκετά σκληρή φράση, ότι αυτή την περίοδο δημιουργείται. Παραλάβετε, παρακαλώ. Ναι. Αν μπορείτε. Εντάξει. Η ελληνική αστυνομία όντως ήταν υποστελεχωμένη και επί των ημερών μου.
και όντως υπήρχαν πολλά προβλήματα και σε αστυνομικά τμήματα κτλ. Υπήρχαν οι περιορισμοί του μνημονίου. Mm-hmm. Ας πούμε, στην εποχή που ήμουν εγώ, κατάφερα να αυξήσω λίγο τους εισακταίους στις σχολές και των αξιωματικών και των αστυφυλάκων, με έναν αριθμό που επέτρεπε τότε το μνημόνιο βεβαίως. Επαρκές καθόλου. Καθόλου επαρκές. Είναι ένας τρόπος να πάρει κάποιους ειδικούς φρουρούς για να ενισχύσει όταν υπάρχουν έκτακτες συνθήκες. Η ελληνική αστυνομία και οι εργαζόμενοι της διαφωνούσαν πάντα. Mm. Εγώ να πω ότι το δέχομαι ως ειδική ανάγκη. Σήμερα λοιπόν που έχουν προσληφθεί περίπου 4.000, αν πάτε νύχτα, κάτι συμβεί τη νύχτα στην Κυψέλη. Ναι. Στις 1 η ώρα. Ναι. Και θέλετε να πάτε στο αστυνομικό τμήμα να το καταγγείλετε. Ναι. Θέλετε τι θα βρείτε. Κλειστό. Mm. Τη Κυψέλη, του Πατησίων, σας πω τώρα και το κάτω. Τη Κυψέλη είναι κλειστό. Μεγάλο, κάθε μια βράδυ. Περιοχή. Κάθε τεράστια βράδυ. Περιοχή. Διότι δεν υπάρχουν άνθρωποι να το δουλέψουν. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ο στόχος εδώ ναι. έχει γυρίσει από το κυνηγάω το έγκλημα, την παραβατικότητα, τη μικρό ή μάκρο ή μεγάλη παραβατικότητα. Και στρέφουμε και τι κυνηγάω, τους φοιτητές στα πανεπιστήμια και στείνω κλεφτοπόλεμο. Και έρχεται ο κάθε αστυνομικούλης, ο οποίος μια εκπαίδευση 2 μηνών, αστυνομικούλης να τον κάνει, Θεός να το κάνει. Λοιπόν, με μια εκπαίδευση 2 μηνών και για να πουλήσει τσαμπουκά, όχι ασφάλεια. Οι αποστάσεις εδώ είναι τεράστιες. Προκαλούν βίαιη συμπεριφορά. Εγώ δεν ελέγχομαι από κανέναν και θέλω να το κάνω. Τα βλέπετε καθημερινά τα βίντεο. Αναπαράγονται, δημοσιεύονται. Δεν τα λέω από το μυαλό μου. Είναι νέος λοιπόν, θεσμός. Τώρα μόλις ξεκίνησε θεωρητικά. Γι' αυτό σας λέω. Ότι όταν ξεκινάει και δεν έχει πάρει την κατάλληλη εκπαίδευση και καθοδήγηση και εντολή, διότι ξέρετε πολύ καλά ότι στα σώματα τα ιεραρχικά και αυτά που έχουν αυτού του τύπου τη δομή, μπορεί μια εντολή διατρέχει όλο το σώμα σε μερικές ώρες. Και είναι σωστό. Οπότε βλέπετε ότι έχει δημιουργηθεί μέσα μια παραφωνία μέσω συνειδητή. Αστυνομικό. Δεν είναι παραφωνία. Είναι συνειδητή. Έχουν εντολές να το κάνουν. Από μόνοι τους δεν δουλεύουν οι αστυνομικοί. Ναι, απ' την άλλη ήταν και μια προεκλογική δέσμευση της κυβέρνησης. Ποια, ότι θα δέρνουν τα παιδιά του κόσμου μέσα στα πανεπιστήμια, προεκλογική δέσμευση. Ποια ήταν, είδατε πουθενά, εσείς ασφάλεια. Θα σταματήσει την. Έχετε αισθανθεί ασφαλή. Πονά ανομίας. Δεν είμαι στο πανεπιστήμιο. Δυστυχώς για μένα είμαι λίγο μεγαλύτερος. Και εγώ δυστυχώς. Θα ήθελα να είμαι. Θα ήθελα να είμαι λίγο στο πανεπιστήμιο. Αλλά ξέρετε, εγώ έχω 3 παιδιά στα ελληνικά πανεπιστήμια. Λοιπόν, ηλικίες. Καλά, πάντα. Και το ζω από κοντά και αυτούς και τους φίλους τους. Να επανέλθουμε λίγο στα τον παρακολουθήσεων. Ναι, βεβαίως. Έβλεπα λίγο πριν. Ήθελα να το ρωτήσω, μην το χάσουμε αυτό. Αυτό ήθελα. Καλά έκανες. Καλά έκανες, γιατί ήταν και το χρωτοφυλάκιο της κυρίας Γεροβασίλη και τον πράγμα που τα παρακολουθεί τα θέματα. Εντάξει, οι χτεσινές σκηνές είναι απαράδεκτες από τη μεριά της αστυνομίας, κατά τη γνώμη μου, στο Απιθύτα. Αλλά να επιστρέψουμε λίγο στα των υποκλοπών. Βλέπω τώρα την καυστική ανακοίνωση, κυρία Γεροβασίλη, της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση που έχουν αποκαλύψει τα νέα σήμερα για το αν υπήρξε Pegasus, το λέω απλά για τον κόσμο, σύστημα κακόβουλο λογισμικό και επιημερών σας. Από το 2016. Τι απαντάτε? Όχι. Δηλαδή εννοώ όχι στο κομμάτι mm-hmm. που αφορά κράτος, κυβέρνηση κλπ. Να σας πω όμως ότι εγώ από παλαιότερα έχω ακούσει ή σε συζητήσεις ότι αρχίζουν να κυκλοφορούν αυτά τα λογισμικά. Δεν έχω υπόψη αν στη χώρα μας υπήρξε τέτοια δραστηριότητα από τέτοια λογισμικά από τότε. Δεν το έχω υπόψη. Χωρίς να μπορώ να το αποκλείσω. Ήταν επειδή στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξης υπάρχει ως γνωστόν και ο υπερκοριός, υπάρχουν οι δυνατότητες τέλος πάντων παρακολούθησης οργανωμένης. Φαντάζομαι ότι δεν μπορεί να μην γνωρίζουν οι άνθρωποι της αστυνομίας που χειρίζονται τέτοια θέματα, αν υπάρχουν ανταγωνιστικά ιδιωτικά τέτοιου είδους προγράμματα. Δεν μπορεί να μην πέφτει ένας πάνω στον άλλο. Συζητήθηκε και τότε ως συζήτηση, όπως σας είπα, και ότι ενδεχομένως. Mm. Όμως δεν είμαι σε θέση να επιβεβαιώσω το ήταν υπήρχε ή δεν υπήρχε. Ότι η ελληνική αστυνομία προφανώς έχει τα δικά της συστήματα, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών έχει τα δικά τους συστήματα. Αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι, το είπα και στη Βουλή όμως, ότι χρειάστηκε να δώσω μια τέτοια απάντηση, διότι επί των ημερών μου είχα προσωπικώς εγκρίνει χρήματα για να αγοραστεί καινούριο σύστημα και στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και στην Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Αγοράστηκαν τότε, επί των ημερών μου ενέκρινα
τα χρήματα ναι. και στη συνέχεια είχε κάνει μια επιτροπή υπηρεσιακών παραγόντων της Αντιτρομοκρατικής και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και συζητήσαμε προδιαγραφές με βάση τα διεθνή και εντός νομίμου δραστηριότητος πώς το λένε, τεχνικά χαρακτηριστικά. Ναι. Και τα οποία συντάχθηκαν, είναι αποτυπωμένα, υπάρχουν στο Υπουργείο και όλο αυτό το κείμενο κατέληγε ότι μετά από αφού εγκρίθηκαν οι προδιαγραφές και πάμε για διαγωνισμό και κατάθεση προσφορών. Αυτά συνέβησαν λίγο πριν τις εκλογές του 19. Ήρθε η Νέα Δημοκρατία, σταμάτησε αυτή τη διαγωνιστική διαδικασία και δεν προχώρησε ποτέ. Α, δεν έχουμε αποκτήσει συνέχεια, δηλαδή. Ναι. Στη συνέχεια έγινε με ανάθεση και λοιπά, έγιναν άλλα πράγματα. Αν και το πρόβλημα σε αυτή τη φάση δεν είναι τα συστήματα, είναι ποιος ελέγχει τα συστήματα και ποιος ελέγχει αυτούς που ελέγχουν τα συστήματα. Τα συστήματα έχουν προδιαγραφές. Ναι. Κοιτάξτε, κάτι που είναι ανέλεγκτο ως σύστημα, δεν θα μπορούσε ποτέ μια κυβέρνηση να το αγοράσει επισήμως. Διότι είναι παράνομο. Είχατε διαπιστώσει κι εσείς προβλήματα στη λειτουργία της ΕΕΠ? Ναι, βεβαίως. Ναι, όπως σας είπα και πριν, χρειάζονται μερικές θεσμικές παρεμβάσεις. Όπως επίσης να σας πω ότι και η ΕΕΠ ήταν υποστελεχωμένη στις μέρες μας. Έγινε ένας διαγωνισμός, τον οποίο έκανε επίσης των ημερών μου. Το θυμάμαι γιατί ήταν διαφανής, το συζητάμε, αλλά είναι περίεργο να διαβάζεις δημοσίως την προκήρυξη ότι ζητάμε ένα υπαλλήλιο. Ναι, και ήταν για 300 οι οποίοι προσελήφθησαν όλοι. Με κριτήρια μη διαβλητά, δεν υπήρξε ούτε μία ένσταση. Και είναι επιστήμονες απαραίτητοι στην υπηρεσία. Άνθρωποι με πολλές γλώσσες, ξένες γλώσσες κλπ. Δυνατότητες χειρισμού τεχνολογίας που έχει ανάγκη η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, προκειμένου αυτό το σύστημα να εξυγχρονιστεί και να μπορεί να λύσει και ανάγκες του τώρα. Ευχαριστούμε θερμά, κυρία Γεροβασίλη. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε θερμά, ήταν χαρά μας. Καλή συνέχεια. Συζητήσαμε. Και για μένα ήταν ευχάριστο πολύ και να σας πω την αλήθεια, ξεχάσαμε.